Αυτή η μέρα λοιπόν είναι μια άσχημη μέρα για την Ελλάδα. Μια μέρα γεμάτη φήμες, γεμάτη πληροφορίες, γεμάτη σενάρια για τη Δραχμή και πολλές συνεντεύξεις. Κυριαρχεί ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι αυτό που υπάρχει ως τίτλος στο διαδίκτυο, το πλανήτη Τσίπρας. Συνεντεύξεις σε πάρα πολλά μεγάλα ξένα μέσα ενημέρωσης, απόψεις, σχόλια και πολλή συζήτηση γύρω από τον επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ. Αν κυριαρχεί κάτι, είναι αυτή η εικόνα εδώ. Είναι το εξώφυλλο του Economist, κυρίες και κύριοι. Φαίνεται λοιπόν ένας λαμπαδιδρόμος. Χθες παραδώσαμε την φλόγα, την Ολυμπιακή φλόγα, στους Βρετανούς για να κάνουν Ολυμπιακούς αγώνες. Ένας λαμπαδιδρόμος ντυμένος με την ελληνική σημαία, ο οποίος βάζει φωτιά στο ευρώ. Και εδώ σενάρια για την έξοδο της χώρας μας από το κοινό νόμισμα. Πάμε να δούμε πώς έχουν εξελιχθεί αυτά τα σενάρια και τι έγινε με το τηλεφώνημα της κυρίας Μέρκελ στον κύριο Παπούλια, αλλά κυρίως με τον κοινοτικό επίτροπο, ο οποίος ανοιχτά και σε συνέντευξή του είπε ότι υπάρχει όντως και επεξεργάζεται αυτή την ώρα η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα σχέδιο για την αποχώρηση της Ελλάδας από το κοινό νόμισμα. Από τα πιο επίσημα χείλια έρχονται πια δηλώσεις που θέλουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να επεξεργάζεται σχέδια εκτάκτου ανάγκης σε περίπτωση που η Ελλάδα βγει από το ευρώ. Το γύρο του κόσμου κάνουν οι δηλώσεις του Ευρωπαίου Επιτρόπου Εμπορίου Κάρελ Ντεγκούχτ, ο οποίος σε βελγική εφημερίδα αποκάλυψε πως τόσο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσο και η Κομισιόν επεξεργάζονται ήδη την επόμενη μέρα μετά την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη δεν σημαίνει και το τέλος του ευρώ, όπως πολλοί ισχυρίζονται. Πριν από 1,5 χρόνο ενδεχομένως να υπήρχε κίνδυνος η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ να προκαλούσε ντόμινο στην Ευρωζώνη. Ωστόσο, σήμερα υπάρχουν υπηρεσίες τόσο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσο και στην Κομισιόν που εξετάζουν σενάρια έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που η Ελλάδα δεν τα καταφέρει. Άμεσα αντέδρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που διέψευσε τα σχετικά δημοσιεύματα. Θέλω να διαψεύσω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω σε σενάρια εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Το μόνο σενάριο πάνω στο οποίο εργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτό της παραμονής της Ελλάδας στην Ευρωζώνη και προς τα εκεί τείνουν όλες οι προσπάθειες που κάνουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και η χώρα μας. Άλλη άποψη ωστόσο εκφράζει το Βερολίνο. Η εκπρόσωπος του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών, Σίλκε Μπρούνς, έκανε μια λίτη αλλά περιεκτικότατη δήλωση. Οι πολίτες περιμένουν από εμάς να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Έχουμε μια σημαντική πληροφορία. Με ανακοίνωση του γραφείου του Πρωθυπουργού, του κυρίου Πικραμένου, που αναφέρει ότι πέρα από την ανάπτυξη και πέρα από την ισχυρή κυβέρνηση την οποία ζήτησε η κυρία Μέρκελ, έριξε στο τραπέζι και μία πρόταση. Πρότεινε λοιπόν να διερευνηθεί από τον κύριο Παπούλια, εάν και κατά πόσο την ημέρα που θα γίνουν οι εθνικές εκλογές μπορούν να στηθούν και κάλπες, όπου εκεί θα γίνει δημοψήφισμα για να αποφασίσουν οι Έλληνες αν θέλουν την παραμονή του στο ευρώ ή θέλουν την επιστροφή του στο εθνικό νόμισμα. Βεβαίως αυτό το οποίο απαντήθηκε στην κυρία Μέρκελ ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί μια υπηρεσιακή κυβέρνηση, η οποία διοικεί τη χώρα, να πάρει μια τέτοιου είδους τόσο σοβαρή απόφαση. Έχουμε διάψευση από την Άγγελα Μέρκελ για τα περί δημοψηφίσματος. Έχουμε διάψευση από τον εκπρόσωπο της Άγγελα Μέρκελ, της γερμανικής κυβέρνησης. Αρνείται λοιπόν κατηγορηματικά, διαψεύδει ότι η κυρία Μέρκελ πρότεινε να γίνει δημοψήφισμα στην Ελλάδα για την παραμονή μας, για το αν επιθυμούμε να παραμείνουμε στην Ευρωζώνη ή όχι. Είναι κάτι που μεταδίδει αυτή τη στιγμή το πρακτορείο Reuters. Μάλιστα. Έχουμε πληροφορίες από την Προεδρία της Δημοκρατίας, Χρήστο. Ακριβώς. Είναι λακωνικό αυτό που λένε από την Προεδρία της Δημοκρατίας. Ωστόσο, κύκλοι του Προέδρου αναφέρουν ότι η κυβερνητική ανακοίνωση που εξεδόθη απεικονίζει την πραγματικότητα. Oh. Μάλιστα. Άρα διαψεύδει την διάψευση του Βερολίνου. Του Βερολίνου, ναι. Άρα έχουμε αυτή τη στιγμή μία δήλωση από το Βερολίνο που λέει ότι αυτά που αναφέρονται στην ελληνική κυβερνητική ανακοίνωση είναι ανακριβή. Έχουμε ένα ουδέν σχόλιο από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης και έχουμε από την πλευρά της Προεδρίας της Δημοκρατίας την επιβεβαίωση της ανακοίνωσης του κυβερνητικού εκπροσώπου. Μάλιστα. Πάμε τώρα στο στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι, όπου οι παρασκηνιακές διεργασίες για την επιστροφή της κυρίας Μπακογιάννη στο κόμμα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Ο Γιώργος Βλάχος έχει πληροφορίες. Και Γιώργο, πόσο κοντά είμαστε τελικά σε μια προσχώρηση της κυρίας Μπακογιάννη στη Νέα Δημοκρατία? Στο τελικό στάδιο είναι η διαβούλευση. Μιλάμε για συνεργασία των στελεχών της Δημοκρατικής Συμμαχίας με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα τελειώσει, δεν θα κλείσει το κόμμα της Δημοκρατικής Συμμαχίας. Θα παραμείνει. Αυτό όμως προκαλεί αντιδράσεις μεταξύ των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι δεν θέλουν να δουν μέσα πάνω από αυτούς στην σειρά κάποιο στέλεχος της Δημοκρατικής Συμμαχίας, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά θα ξεπεραστούν μέσα στο Σαββατοκύριακο
Είμαστε πάρα πολύ κοντά από ό,τι λένε όλοι, ότι θα ολοκληρωθεί αυτή η συνεργασία. Αντιλαμβάνομαι πάντως ότι η δική σας κριτική ως προς το ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ πιο ήπια από την κριτική που ακούω από τον κύριο Πάγκαλο. Δεν θα ήθελα να πω την απάντηση που θα έδινε ο κύριος Πάγκαλος αν γινόντουσαν αυτά σε κάποια άλλη εποχή. Ξέρετε τι θα έλεγε? Τι? Βούλωσε το Θόδωρε. Εγώ δεν θα το έκανα αυτό. Θα τον παρακαλούσα όμως. Θα παρακαλέσω όλους να μας αφήσουν να δουλέψουμε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που υπάρχει για τη χώρα και όχι για την παράταξη. Να παίξουμε τον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να παίξει η παράταξη. Ώστε να προχωρήσουν, να μην πάει η χώρα στην καταστροφή και να το γνωρίζετε αυτό. Σας το λέω έτσι με απόλυτη ειλικρίνεια, ότι για μας το ΠΑΣΟΚ πρώτο, τον πρώτο ρόλο παίζει πού θα πάει η χώρα. Παγώνουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα οι ξένοι, καταποντίζονται οι κρατήσεις των ξενοδοχείων. Έλληνες ξενοδόχοι ζητούν από την πολιτεία να πάρει δραστικά μέτρα για να αλλάξει η αρνητική εικόνα της χώρας, προτού να είναι πολύ αργά. Κανείς δεν θέλει να πάει να κάνει τις διακοπές του κάπου που να αισθάνεται ότι δεν είναι ασφαλής. Αυτή όμως δεν είναι και η πραγματικότητα. Και εμείς αυτό πρέπει να τονίσουμε και αυτό να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε, να μπορέσουμε να περάσουμε προς τα έξω την πραγματικότητα που ισχύει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Η καθημερινότητα παραμένει σταθερή, οι τουριστικοί προορισμοί λειτουργούν κανονικά και όλα αυτά τα οποία έρχεται κανείς να απολαύσει τα έχουμε εδώ. Οι online κρατήσεις των ξενοδοχείων έκαναν βουτιά αμέσως μετά τις εκλογές. Σε Κέρκυρα, Κρήτη και Πελοπόννησο ο ρυθμός κρατήσεων μειώθηκε κατά 50%. Στην ΚΟ η μείωση άγγιξε το 40%, ενώ υπήρξαν και ακυρώσεις σε προπληρωμένες κρατήσεις. Ξενοδοχεία στις Κυκλάδες και τη Χαλκιδική καταγράφουν πτώση της τάξης του 30%. Όλη αυτή η κατάσταση συμπαρασύρει και έναν καλό Ιούνι. Ο Ιούνις παραδοσιακά είναι καλός μήνας για τις εισερχόμενες κινήσεις και ανησυχούμε πάρα πολύ και για τον Ιούλιο και για τον Αύγουστο. Συνήθως μέσα στο Μάιο πραγματοποιούνταν περίπου 3 εκατομμύρια κρατήσεις. Μήνας βαρόμετρο για την πορεία της τουριστικής σεζόν, η εικόνα που παρουσιάζει φέτος μόνο αισιόδοξη δεν είναι. Αν η πτώση των κρατήσεων συνεχιστεί, εκτιμάται πως η ελληνική αγορά θα χάσει 1,5 εκατομμύριο τουρίστες. Αν πραγματοποιούνται 100.000 κρατήσεις την ημέρα από όλο τον κόσμο για την Ελλάδα αυτή την εποχή, τώρα πραγματοποιούνται 50.000. 16 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφθηκαν πέρυσι τη χώρα μας. 11 δις ευρώ ήταν τα έσοδα από τον τουρισμό. Φέτος οι ξενοδόχοι εκτιμούν πως η σεζόν θα κλείσει με απώλειες που ενδέχεται να ξεπεράσουν ακόμη και το 15%.